Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Επισκόπηση. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή, σήμερα Τετάρτη, 16 του Ιουνίου. Είναι η μέρα της κορύφωσης της πολιτικής σύγκρισης που είδαμε το προηγούμενο διάστημα για το εργασιακό νομοσχέδιο που έχει καταθέσει στην Βουλή η κυβέρνηση και θα ψηφιστεί σε λίγη ώρα από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι σύσσωμο το όχι της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή την ώρα έξω από την Βουλή συγκεντρώσεις και πορείες συνδικάτων και κομματικών οργανώσεων εναντίον των μέτρων που φέρνει στα εργασιακά η κυβέρνηση. Ήταν οξύς χαρακτηρισμοί. Έντονη η αντιπαράθεση μεταξύ κυρίως των δύο πολιτικών αρχηγών, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών που όλοι σφυροκόπησαν την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που έχει φέρει προς ψήφιση. Η κόντρα θύμισε λίγο περίοδο προ-κορονοϊού. Ίσως για κάποιους είπε ότι σήμανε την έναρξη της νέας μετά πανδημίας περίοδου. Για κάποιους είπε ότι ήταν, φαίνεται να είναι το ξεκίνημα μιας περίοδου με κλιμακούμενη ένταση στα πολιτικά δρόμενα. Θα δείξει το επόμενο διάστημα. Όπως και να έχει, το νέο εργασιακό θα είναι νόμος του κράτους μετά την ψήφισή του. Έχει αρκετά καλά, όπως είναι για παράδειγμα τα δικαιώματα που δίνει στους γονείς, την πρώτη προσπάθεια που γίνεται για την αποσύνδεση για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή από απόσταση, για τον εργασιακό εκφοβισμό, για τα δικαιώματα στους άνδρες και τις γυναίκες που αποκτούν παιδιά. Υπάρχουν όμως και πολλά ερωτήματα σχέση με το πώς θα λειτουργήσει για αυτό το περίφημο ρεπό που θα δίνεται εφόσον ο εργαζόμενος δουλεύει περισσότερο μέσα στην εβδομάδα και να παίρνει τη μία μέρα ρεπό, πώς θα το χρησιμοποιήσουν, πώς θα το αξιοποιήσουν κάποιες επιχειρήσεις. Δεν είναι όλοι οι εργοδότες κακοί, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο νόμος πρέπει να προστατεύει τους εργαζόμενους από τους κακούς εργοδότες και να μην τους δίνει όπλα ώστε να γίνουν ακόμα χειρότεροι. Δεδομένο είναι ότι ξημερώνει μία νέα ημέρα στα εργασιακά, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Στα του κορονοϊού μπορεί να αποκλιμακώνεται μέρα με τη μέρα η πίεση σε σχέση και με τα κρούσματα, αλλά και με τους διασωληνωμένους. 549 τα κρούσματα, λιγότερα βέβαια τα τεστ σήμερα. 330 οι διασωληνωμένοι, 13 και σήμερα οι νεκροί. 12.478 στο σύνολο από την αρχή της πανδημίας και δυστυχώς θα είμαστε τουλάχιστον καλύτερα όταν δεν θα υπάρχει ούτε ένας νεκρός. Αυτό δεν σταματάει. Είναι πολύ αργή αποκλιμάκωση. Έχει πάρει πάρα πολύ καιρό να σταματήσει όλο αυτό, γιατί έχουμε ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το όπλο ώστε να μην έχουμε νεκρούς και να μην έχουμε διασωληνωμένους και κυρίως να μην έχουμε και κρούσματα είναι τα εμβόλια, που όμως η επικοινωνιακή πολιτική από τη μία και η πραγματικότητα από την άλλη δημιουργούν πολλά προβλήματα σε σχέση με τον εμβολιασμό και κυρίως πολλά προβλήματα σε ανθρώπους που δεν είναι αρνητές, αλλά ανησυχούν στην πράξη για το τι γίνεται. Από τη μία, η πρακτική που ακολούθησε η Επιτροπή στο θέμα του AstraZeneca, που υποχρέωνε μια ηλικιακή ομάδα να εμβολιαστεί αποκλειστικά με AstraZeneca και μετά είπε τώρα που έχουμε περισσότερα εμβόλια μπορείτε να εμβολιαστείτε με ό,τι άλλο εμβόλιο θέλετε, συνίσταται όχι με AstraZeneca γιατί δεν είναι καλό σε ηλικίες κάτω των 60 και αυτό δημιουργεί ανησυχία σε πολλούς. Και από την άλλη έχουμε και μία ανακοίνωση ότι 17 εκατομμύρια εμβόλια Johnson & Johnson δεν θα έρθουν στην Ευρώπη γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με μόλυνση εμβολίου το AstraZeneca στην ίδια γραμμή με τον Johnson & Johnson. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Όλα αυτά δημιουργούν αμφιβολίες. Παραμένει το εμβόλιο το βασικό όπλο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της πανδημίας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη συνάντηση Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο, εδώ και πάρα πολύ καιρό διαζώσης συνάντηση. Ο κύριος Μπάιντεν με τον κύριο Πούτιν συναντήθηκαν, βλέπουμε τα πλάνα, κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον, όπως είπε και ο κύριος Μπάιντεν, είναι πάντα καλύτερα να συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν είναι υψηλές προσδοκίες σε σχέση
με το τι θα αποφασίσουν οι δύο. Είναι θετικό όμως ότι έστω και έτσι μπόρεσαν να βρεθούν, να δημιουργηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο ανδρών, προκειμένου να μην έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερα τεταμένο το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Συζητήθηκαν πολλά ζητήματα, δεν λύθηκαν προφανώς πάρα πολλά ζητήματα. Μένει να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις. Δεν υπάρχει κοινή συνέντευξη τύπου, ο καθένας μιλάει από μόνος του. Για παράδειγμα, πριν από λίγο ο κ. Πούτιν είπε ότι δεν έχει καμία σχέση η Ρωσία στις κυβερνοεπιθέσεις που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχει λοιπόν ένας διάβλος επικοινωνίας, μένει να δούμε αν θα μπορούσε να υπάρξει και αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Ας ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα, ξεκινώντας από τα εμβόλια και όλα αυτά που συζητάμε τα τελευταία 24 ώρες σχέση με το ποιος θα κάνει εμβόλιο, ποιοι θα λάβουν μήνυμα, ποιοι θα τα κυρώσουν, ποιοι θα κάνουν και τη δεύτερη δόση AstraZeneca και όλα αυτά. Ματίνα Πολυχρόνη στην αίθουσα σύνταξης με τις τελευταίες πληροφορίες. Ματίνα. Πολλά είναι τα ερωτηματικά για το τι θα γίνει τελικά με το εμβόλιο της AstraZeneca. Τις επόμενες ημέρες, όσοι είναι κάτω των 60 ετών και έχουν κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca, θα λάβουν ένα ενημερωτικό SMS προκειμένου να αλλάξουν και να επιλέξουν κάποιο άλλο εμβόλιο. Τώρα, όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση και πρέπει να κάνουν τη δεύτερη, θα συνεχίσουν, η σύσταση παραμένει κανονικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, εκτός εάν μέσα στις πρώτες εβδομάδες μετά την πρώτη δόση παρουσιάσουν συμπτώματα θρομβώσεων ή αν έχουν αποθεράποντα ιατρό την κατάλληλη βεβαίωση και έτσι θα μπορέσουν να αλλάξουν εταιρεία κατά τη δεύτερη δόση, να αλλάξουν εμβόλιο. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, προσπάθησε να καθησυχάσει λίγο τον κόσμο και είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο στην Ελλάδα. 20 χώρες έχουν ακολουθήσει την ίδια λογική, δηλαδή να κρατούν για τη δεύτερη δόση το AstraZeneca, και αυτό γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς οι παρενέργειες δεν είναι σπάνιες κατά τη δεύτερη δόση, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας. Πάντως και πολλοί ειδικοί είναι που είναι ανήσυχοι. Ακούσαμε μάλιστα και την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Παγώνη, να ζητά άμεση παρέμβαση από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, την κυρία Θεοδωρίδου, και ζήτησε διευκρινήσεις τι τελικά συμβαίνει με το AstraZeneca και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να μην διακινδυνεύσει. Ναι, γιατί ρίχνει πλέον την ευθύνη στους θεράποντες ιατρούς ώστε να αποφασίσουν αν πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση ή όχι, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την Επιτροπή Εμβολιασμού, και πλέον δεν λένε μόνο για όσους είχαν κάποια συμπτώματα στον πρώτο εμβολιασμό, αλλά λένε να κρίνει ο γιατρός αν μπορεί να κάνει τη δεύτερη δόση. Και οι περισσότεροι γιατροί λένε ότι δεν μπορούν να κρίνουν έτσι με μια απλή διάγνωση αν πρέπει κάποιος να κάνει τη δεύτερη δόση ή όχι. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Σίγουρα είναι ασαφές και σίγουρα πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες των ιατρών, οι οποίοι καλούνται να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό θέμα που ανέφερες και εσύ στην αρχή είναι αυτό με την Johnson & Johnson. Αποσύρονται 17 εκατομμύρια δόσεις, αποφάσισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Στάλθηκαν αυτές οι δόσεις στην Ευρώπη. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, γιατί υπάρχει ανησυχία για περιστατικό επιμόλυνσης, καθώς με ουσίες από το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς παρασκευάζονται στο ίδιο εργοστάσιο Johnson & Johnson και AstraZeneca στη Βαλτιμόρη. Τώρα γίνεται και ένας λόγος γενικά για την Johnson & Johnson. Υπάρχει μια ανησυχία. Ακούσαμε και την καθηγήτρια επιδημιολογίας, την κυρία Λινού, το πρωί να λέει ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι συνεχίζει η χορήγηση του εμβολίου αυτού σε γυναίκες που είναι κάτω των 50 ετών. Και είπε μάλιστα ότι καλό είναι οι γυναίκες κάτω των 50 ετών να προτιμούν εμβόλια mRNA. Ναι, είναι η ίδια τεχνολογία το Johnson & Johnson και το AstraZeneca. Άρα αυτό που λέει η κυρία Ελληνού είναι ότι ακριβώς επειδή είναι τα ίδια περίπου εμβόλια, καλό θα είναι να μην εμβολιάζονται γυναίκες κάτω των 50. Το serial με τα self-test δεν έχει τελειωμό. Πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε ότι δεν τα βρίσκουν φαρμακοποιοί με την κυβέρνηση. Μετά είπε η κυβέρνηση ότι μάλλον τα βρήκανε. Τελικά, ακούγω μάλλον στον πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, τελικά δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και πάνε παρακάτω χωρίς self-test.
19 Ιουνίου σταματάει δωρεάν χορήγηση, ειδικά από τα φαρμακεία στην Αττική, γιατί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ήταν ξεκάθαρο σε ανακοίνωσή του ότι θα σταματήσει 19 Ιουνίου δωρεάν διάθεση, δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση. Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση, στην οποία για πρώτη φορά αναφέρθηκε σε αναξιοπιστία των self-test και μάλιστα σε ποσοστό 90%. Συγκεκριμένα είπε ότι τα στοιχεία πλέον επιβεβαιώνουν ότι το 90% των θετικών self-test είναι ψευδώς θετικά, ανέφερε ο σύλλογος φαρμακείων στην Αττική, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος στην Αττική. Τώρα βέβαια στην ανακοίνωση ακόμη αναφέρθηκε ότι τα φαρμακεία όχι μόνο δεν επιβραβεύονται για την προσπάθεια και την ταλαιπωρία, αλλά επιβαρύνονται και με ένα καινούριο χαράτσι, αναφέρθηκε στην είναι ανακοίνωση. Το clawback που θεωρητικά, όπως λέει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, πηγαίνει από την πλάτη των φαρμακευτικών στην πλάτη των φαρμακοποιών. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε μια διαπραγμάτευση τις προηγούμενες μέρες, η οποία δεν ευωδόθηκε. Το ζήτημα είναι ότι φεύγουν τα self-test από τα φαρμακεία, δεν θα υπάρχουν πλέον δωρεάν self-test εκεί. Είναι ένα ζήτημα αν μπορούν να πάνε στα σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν μπορούν να πάνε, ή μάλλον υγειονομικά δεν μπορούν να πάνε. Άρα το ερώτημα είναι τι, από 19 Ιουνίου θα μείνουμε χωρίς δωρεάν self-test? Όποιος θέλει να κάνει self-test θα το πληρώνει από την τσέπη του? Είναι ένα ερώτημα, θα πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, απλά να θυμίσουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα και για τους 18-24. Και μάλιστα ανάρπαστα έγιναν τα ραντεβού. Πάνω από 51.000 ραντεβού κλείστηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που άνοιξαν. Όλα τα ραντεβού με Pfizer, Moderna, όχι με AstraZeneca, και με Johnson & Johnson, οι 18 έως 24 έδειξαν ότι έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους. Και μεγάλη όμως είναι η ανταπόκριση και από τους 25 έως 29, καθώς έχουν κλειστεί περίπου 100.000 ραντεβού μέχρι στιγμής. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Θα το πούμε σε λίγο με το αυτοδιοικητικό δελτίο. Έρχομαστε στο στούντιο. Εύα Σουλούκου, οι κινητοποιήσεις είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς έξω από την Βουλή με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ξεκίνησαν, κάποια να κινούνται, κάποια δεν θα κινηθούν καθόλου σήμερα. Ηλεκτρικός, μετρό και τραμ δεν θα κυκλοφορήσουν σήμερα μέχρι τη λήξη της βάρδιας, ενώ τα λεωφορεία και τρόλια έχουν βγει ήδη στους δρόμους από τις 5 η ώρα το απόγευμα και οι σειρμοί του προαστιακού και τη αμαξοστοιχία της τρένος θα έχουν ξεκινήσει και αυτές, έχουν μπει στα δρομολόγια τους κανονικά από τις 4 το μεσημέρι. Κανονικά. Υπήρχε πρόβλημα το πρωί για όλη την ημέρα με τα πλοία που παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες ενημερώναν τον κόσμο ότι θα φύγουν κανονικά τα πλοία, ενώ υπήρχε απεργία και όλο αυτό δημιούργησε ένταση στα λιμάνια. Παρά το γεγονός ότι το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά ενέκρινε παράνομη την σημερινή απεργία 24 ώρες των αυτεργατών, όσοι θέλανε να ταξιδέψουν κανονικά με τα δρομολόγια τους στον Πειραιά, επειδή δεν το γνώριζαν, πήγαιναν με την προοπτική να δρομολογηθούν κανονικά, να μπουν να κανονικά στα δρομολόγια τους, να ταξιδέψουν. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Βρέθηκαν στο λιμάνι. Με τους καταπέλτες να παραμένουν ανοιχτοί οι καταπέλτες, αλλά με κόσμο, με ναυτερκάτες πάνω και να μην τους αφήνουν να ταξιδέψουν. Τώρα, επειδή λείπει από την τουριστική αγορά ο Βρετανός τουρίστας, ψάχνουμε σε εναλλακτικές αγορές. Μία λύση είναι οι ΗΠΑ. Προσπαθούμε σε όλη την Ευρώπη να καλύψουμε αυτό το κενό. Προκειμένου να τονωθεί ο τουρισμός, έγινε άρση του. Αποφάσισαν την άρση του απαγορευτικού είσοδου των των επιβατών από τη ΣΥΠΑ. Επίσης, οι πρεσβευτές των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να βάλουν μέσα σε αυτό τον κατάλογο και χώρες όπως η Αλβανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να υπάρχει αύξηση του τουρισμού. Καθώς ειδικά από τη ΣΥΠΑ υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για την Ελλάδα, για τουρίστες που θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν την Ελλάδα. Και ποντάρει πολλά στον τουρισμό από τη ΣΥΠΑ και μάλλον θα υπάρχουν στα αεροδρόμια, ίσως φτάσουν ημερησίως και τις 9 πτήσεις τον Αύγουστο. Ναι, για να έρχονται γεμίσουν κάπως οι ξενοδοχειακές μονάδες, παραμένουν κλειστές λόγω των ΗΠΑ. Τα μέτρα προστασίας είναι τα γνωστά.
θα πρέπει όσοι μπαίνουν κατά την είσοδό του στη χώρα να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού τεστ 72 ώρες πριν, να έχουν επιστοποιητικό εμβολιασμού πλήρως και τις δύο δόσεις και να έχουν επιστοποιητικό νόσησης ότι έχουν νοσήσει, έχουν περάσει τον κορονοϊό 2 με 9 μήνες πριν. Πριν, μάλιστα. Βασιλούξ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα δούμε αργότερα την κόντρα που έγινε νωρίτερα στην Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Πριν από αυτό, να δούμε ένα αποτρόπαιο έγκλημα που αποκαλύφθηκε σήμερα, Φιωρίτα Περνιάση, στην αίθουσα σύνταξης. Ούτε σε ταινίες δεν τα βλέπουμε αυτά για να πούμε ότι μπορούμε να το δούμε και στην πραγματικότητα. Ακριβώς, φρικτό έγκλημα σημειώθηκε στην Πιερία. Ένας 45χρονος άντρας βρέθηκε απανθρακωμένος, δεμένος πιστάγκωνα και με κουκούλα στο κεφάλι, έξω από το νεκροταφείο της Καλυθέας Κατερίνης. Από την εξέταση προέκυψε πως τον πυροβόλησαν με κυνηγετικό όπλο στο στόμα του, που προκάλεσε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι του και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν οι δράστες τα ίχνη τους. Η σωρός του εντοπίστηκε από περαστικούς που κάλεσαν άμεσα την αστυνομία και φαίνεται ότι ο 45χρονος ήταν τοξικοεξαρτημένος και γι' αυτό το λόγο οι έρευνες στρέφονται κυρίως προς τον χώρο των ναρκωτικών με την πιθανότητα να πρόκειται για κάποια σχετική διαφορά, Αλέξανδρε. Μάλιστα. Πραγματικά αποτρόπαιο το έγκλημα. Φιωρίντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στο τι έγινε νωρίτερα στην Βουλή. Ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο. Ήταν σκληρή η κόντρα, η πολιτική κόντρα μεταξύ των δύο και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Όλη η ατζέντα των θεμάτων της επικαιρότητας άνοιξε, όχι μόνο το εργασιακό και τα εμβόλια και η διαχείριση της πανδημίας και η οικονομία. Και η αστυνόμευση, όλα τα θέματα βρέθηκαν στο τραπέζι. Ας παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αρχικά από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Κύριε Τσίπρα, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορική σας αποστροφή και την απόπειρα να συγκρίνετε το τι ενδεχομένως θα συμβεί στις επόμενες εκλογές με το τι συνέβη την περίοδο 90-93. Να σας πω ένα μυστικό. Δεν είστε Αντρέας Παπανδρέου. Οπότε προσέξτε, μην εξάγετε τέτοια συμπεράσματα βιαστικά, γιατί κινδυνεύετε να διαψευστείτε από τις εξελίξεις. Και δεν μιλάμε για τυχαία στελέχη. Μιλάμε για στελέχη που είναι γιατροί στο επάγγελμα και διατέλεσαν υπουργοί υγείας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Πολάκη και στις απαράδεκτες τελευταίες αναρτήσεις του, με τις οποίες ευθέως έρχεται και αμφισβητεί τη διαδικασία εμβολιασμού, αφήνοντας σαφέστατα υπονοούμενα ότι δήθεν αυτό το θαύμα της επιστήμης, το οποίο μας έχει επιτρέψει να σώσουμε εκατομμύρια ζωές στον κόσμο και να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα, δεν θα έπρεπε να το αγκαλιάσουμε, αλλά θα έπρεπε να είμαστε καχύποπτοι. Γιατί λέει ο μεγάλος επιστήμων και γνώστης περί των εμβολίων, κύριος Πολάκης, ότι πώς είναι δυνατόν να ανακαλύψαμε το εμβόλιο σε λίγους μήνες, όταν το αμέσως επόμενο εμβόλιο χρειάστηκε 4 χρόνια να ανακαλυφθεί. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, τα στηρίζετε αυτά? Έτσι στηρίζετε την προσπάθεια? Έτσι καταπολεμάτε το αντιεμβολιαστικό κίνημα και έχετε το θράσος να έρχεστε σήμερα εδώ και να λέτε ότι βάρετε πλάτη? Αν πραγματικά θέλετε να βάλετε πλάτη, το πρώτο βήμα το οποίο θα μπορείτε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ πέρα και να αποκηρύξετε δημόσια τις αχλαμάρες του πρωτοκλασσάτου στελέχου σας. Ελάτε και κάντε εδώ λοιπόν. Από την πλευρά του πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεσμεύθηκε ότι θα καταργήσει το εργασιακό νομοσχέδιο όταν οι πολιτικές συνθήκες επιτρέψουν να ξαναγίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ευρεία, όπως είπε, προοδευτική συμμαχία. Άνοιξε βέβαια όλα τα θέματα της ατζέντας και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και το θέμα των εμβολίων και το θέμα της αστυνόμευσης ή μη αστυνόμευσης. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Τσίπρα. Επιτίθεστε στη νεότητα, στους νέους ανθρώπους, στερείτε από τους νέους της πατρίδας μας τα όνειρά τους για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, τους στοχοποιήσατε τη διάρκεια της πανδημίας. Στέλνετε χιλιάδες από αυτούς στην ανεργία με τις πολιτικές σας. Λοιπόν, θα το πω στα ίσια. Αυτό που κάνετε είναι το εξής. Ξεστοκάρετε πάνω στους νέους της χώρας μας όλο το μύθος, όλο το μίσος που στοκάρουν παντού και πάντα απέναντι στη νεότητα τα αυταρχικά καθεστώτα. Όλο το μίσος.
για να έρθω και στην πιο κραυγαλαία πρόσφατη επιλογή σας. Τους στερήσατε ακόμη και την επιλογή και τους υποχρεώσατε να κάνουν ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Ενώ ξέρατε ότι σε όλη την Ευρώπη η επιστημονική κοινότητα είχε εγείρει σοβαρές ενστάσεις για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου σε νέες ηλικίες. Αυτά έγιναν νωρίτερα στην Βουλή. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Θα ψηφιστεί αργότερα το νομοσχέδιο με ονομαστική ψηφοφορία. Έξω από τη Βουλή είναι σε εξέλιξη και τα συλλαλητήρια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην αυτοδιοίκηση με την Πολυχρόνη στην αίθουσα σύνταξης με το αυτοδιοικητικό δελτίο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με το συνολικό ποσό των 13,2 εκατομμυρίων ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής, χρηματοδοτούνται 14 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση μέσω του ίδιου προγράμματος. Έργα οδοποιίας ξεκινούν στον Δήμο Σαλαμίνας με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 23 του μήνα στον Βύρονα από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Καπί Αγίας Τριάδας, Βουτσά 73 και Φλέμινγκ. Δωρεάν θα φιλοξενούν τα παιδιά οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Παράλληλα, παρατείνεται έως και τις 27 του μήνα η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής. Και κλείνοντας, η συνεργασία Δήμου Νέας Ιωνίας με την Περιφέρεια για την διοργάνωση κοινών πολιτιστικών δράσεων και θεματικών εκδηλώσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της Δημάρχου Δέσποινας Θωμαίδου με την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Βιδάλη. Και πάμε και σε ένα ακόμη σημαντικό θέμα, καθώς καθοριστικές αλλαγές έρχονται στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, όπως αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, μιλώντας στο Άττικα, όπως μάλιστα σήμανε ο Γενικός Γραμματέας, πάνω από 29.000 παρατηρήσεις έχουν υποβληθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση και πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Η απόδειξη ότι στη διαβούλευση προσέγγισαν τις 29.000 οι παρεμβάσεις στα διάφορα άρθρα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι για να προκαλέσουν τέτοιο ενδιαφέρον σημαίνει ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει μια δυναμική, η οποία δυναμική σήμερα την ελέγχει και την αξιολογεί η κυβέρνηση, ούτως ώστε ό,τι πιστεύει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να βελτιωθεί στην τελική της μορφή, να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα το λάβει υπόψη και θα το... Άρα ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές όταν αυτό θα φτάσει προς τη... Οι όποιες αλλαγές μετά την αξιολόγηση κριθούν ότι είναι απαραίτητες, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν. Λοιπόν, Στέλιος Αρέσκας εδώ μαζί μας στο στούντιο για την αθλητική ενημέρωση. Το δίποδο της εποχής είναι Μέση Ρονάλντο. Πολλοί λένε όμως ότι ο Ρονάλντο έχει προβάδισμα γιατί πάει πάρα πολύ καλά και με την εθνική, κάτι που δεν τα καταφέρνει ο Μέση. Ναι, και αυτό συνέβαινε όλα τα χρόνια νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ήδη έφτασε τις 5 συμμετοχές σε Euro, 5 Euro στην καριέρα του. Και πρωταγωνιστής κιόλας. Και πρωταγωνιστής. Εντάξει, αν δεν πες, το πρώτο που ήταν με την Ελλάδα δεν ήταν τόσο πρωταγωνιστής. Εντάξει, αλλά στα υπόλοιπα ήταν πρωταγωνιστής. Πήγε μέχρι το τελικό, έπαιξε δεύτερο τελικό το 16 και μάλιστα το σήκωσε απέναντι στη Γαλλία. Τώρα φαντάζεσαι και τρίτο τελικό στο τελείωμα της καριέρας του. Ήτανε, δείχνει πάντως πολύ δυνατή η ναι, Πορτογαλία. Πορτογαλία. Δείχνει σε κέφια Ρονάλντο. Πολύ καλή ομάδα, παρότι χθες τα χρειάστηκε, έφτασε μέχρι το 84ο για να ανοίξει το σκόρα στους Ούγκρους, στους Ούγκρους που είχαν γεμίσει βέβαια το Φέρεντς Μπούσκας. Αλλά μετά από αυτό, άλλα δύο γκολ, με τον Ρονάλντο να ξεπερνάει το μεγάλο Μισελ Πλατινί, 11 γκολ σε τελικές φάσεις Euro, ο πρώτος όλων των εποχών. Ναι. Και το πρώτο γκολ με αριστερό πόδι για τον Ρονάλντο σε τελική φάση. Λοιπόν, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο και την προσπάθεια τώρα και των Γερμανών μετά το μεταξύ μας το τρίτο γκολ, δεύτερο του Ρονάλντο, μπορεί να ήταν και λίγο offside, αλλά νομίζω ότι επειδή ήταν το δεύτερο του Ρονάλντο, τα αφήσανε. Τα αφήσανε λίγο για να κάνει το ρεκόρ τώρα, όπως καθυστερήσει μετά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο είναι πολύ κρίσιμο πια το παιχνίδι των Γερμανών με τους Πορτογάλους. Ναι.
Έτσι όπως έγινε μετά την ήττα των Γερμανών. Μετά την ήττα των Γερμανών από τους Γάλλους. Είναι ένας μικρός τελικός για να με γκολ του Ράμσεϊ στην εκπνοή του ημιχρόνου. Και η Ιταλία-Ελβετία το βράδυ, να δούμε αν η Ιταλία επαναλάβει την εμφάνιση που έκανε. Εγώ περιμένω αυτό το παιχνίδι για να δω αν η Ιταλία είναι αυτό που έδειξε, Στο μάτς με την Τουρκία. Στο μάτς με την Τουρκία. Ναι, δηλαδή αυτό... αν είναι τόσο καλή, τόσο δυνατή. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί έχει λείψει μια καλή Ιταλία από ένα. Πολύ καιρό. Μια τελική φάση. Πολύ καιρό και να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος για τη Γαλλία. Ναι. Είναι και αυτό σημαντικό. Έγινε η κλήρωση του Champions League για τον Ολυμπιακό, για να πάμε και στα δικά μας. Στα μέτρα του Ολυμπιακού, ναι. Όποια και από τις δύο ομάδες του τύχει, είτε είναι FC Μπακού είτε η Δυναμό Τυφλίδας, η οποία στις αρχές της σεζόν φέτος αποκλείστηκε από την πρωταθλήτρια των Νήσων Φερόες με 7-1. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ναι. Συνήθως σε αυτές τις φάσεις είναι το ότι δεν είναι έτοιμη ακόμα η μεγάλη ομάδα, όχι ότι είναι δύσκολος ο αντίπαλος. Σωστό, σωστό. Και γίνεται καμιά φορά η έκπληξη. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε. Αλλά νομίζω ότι είναι η δυναμικότητα, πολύ χαμηλή διαφορά. Δυναμικότητα, ναι. Παρότι υπάρχει πρωτάθλημα στην Γεωργία αυτή τη στιγμή και είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα η Δυναμό Τυφλίδας, η δυναμικότητα του Ολυμπιακού είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Βέβαια. Οπότε, απλά να πούμε, ο Άρης κληρώθηκε με την Αστάνα. Και η ΑΕΚ με την νικήτρια του αγώνα Βελέζ Κόλερέιν Βορείου Ιρλανδίας, στο δεύτερο προγραμματικό του Europa Conference, στα παιχνίδια που θα γίνουν την επομένη των αγώνων του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, με όποιον και αν πέσουν. Στέλιος Αρέσκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς πριν κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Επισκόπηση τέλος και για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 7.30 με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Ψυχραιμία.